Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εγγραφές στο Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να εγγραφούν και εξ αποστάσεως. Παράλληλα, στις 19 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις, ενώ πλέον υπάρχει και μια πρωτοποριακή εφαρμογή για εξάσκηση των υποψηφίων που δεν βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από τις 6 Μαΐου μέχρι τις 31 Μαΐου. Εγγραφές κάνουμε τώρα ήδη. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έχουμε 20 αιτήσεις. Φυσικά μπορούν οι γονείς που δυσκολεύονται να μπουν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, πατώντας απλά Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, παύλα ιστοσελίδα. Μπαίνουν σε μια εφαρμογή που λέει πατήστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κατεβάζουν την εγκύκλιο, κατεβάζουν και την αίτηση, τη συμπληρώνουν και μπορούν να μας τη στείλουν με fax κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί μας. Έχουμε ήδη και με αυτόν τον τρόπο αιτήσεις που δεχόμαστε από ανθρώπους που είναι από τη Σαμοθράκη ή από κάποιο άλλο μέρος στο Βόρειο Εύρο. Να σας πω ότι οι εξετάσεις θα γίνουν 19 Ιουνίου. Έχουμε δηλαδή ακόμα περιθώριο. Θα εξεταστούν οι μαθητές μας στο ρυθμό, στην ακουστική και φωνητική ικανότητα, στη διάκριση των ηχοχρωμάτων και στο μουσικό όργανο, το οποίο είναι όμως προαιρετικό. Επίσης, για να μην ανησυχούν οι μαθητές, οι υποψήφοι, πρέπει να σας πω ότι στην ιστοσελίδα του σχολείου μας έχουμε κατεβάσει μια πολύ ωραία εφαρμογή, δάσκαλος online, που μπορούν να κάνουν εξάσκηση οι μαθητές, έχει και τις απαντήσεις των τεστ και είναι παρόμοιες, σχεδόν ομοιότυπες με τα θέματα που είχαν μπει τα προηγούμενα έτη. Οπότε και ένα παιδί μόνο του και ένα παιδί από την Σαμοθράκη και από το Δημότυχο μπορεί να κάνει την εξάσκηση και εγγυώνται ένα 95% επιτυχίας. Δεν χρειάζεται να απευθυνθούν καν, ας πούμε, σε κάτι περαιτέρω. Οπότε έτσι θα εξυπηρετήσουμε τους γονείς ακόμα και εξ αποστάσεως αυτοί που βρίσκονται. Την ίδια ώρα τα παιδιά του Μουσικού Γυμνασίου συμμετέχουν σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις αμφότερες την 5η 16 Μαΐου. Στις 16 του μηνός, 16 Μαΐου, συμμετέχουμε στο 17ο συνέδριο ψυχολογικής έρευνας που διοργανώνει ο καθηγητής Πανεπιστημίου του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου ο κύριος Νικόλαος Μακρύς και η κυρία Σακά, οι οποίοι μας έδωσαν και την άδεια να το ανακοινώσουμε και σε εσάς. Εκεί συμμετέχει το μουσικό σχολείο κατόπιν πρόσκλησης του καθηγητή, του κυρίου Μακρύ, με ένα μουσικό δρόμενο και ουσιαστικά θα ανοίξουμε το συνέδριο, δηλαδή θα κάνουμε την έναρξη του συνεδρίου με το μουσικό δρόμενο αυτό. Είναι τιμή μας, είναι μια τεράστια και εξωσημείωτη εμπειρία παιδαγωγική για τους μαθητές μας, οι οποίοι θα ασχοληθούν και επαγγελματικά στο μέλλον με τη μουσική. Το δε ίδιο βράδυ, αργότερα στις 8.30, θα έρθει ειδικά για το σχολείο μας, για το Μουσικό Αλεξανδρούπολης, για την πόλη μας, ο κύριος Βασίλης Λέκας, ο μεγάλος τραγουδιστής, διάσημος τραγουδιστής, για να συμμετέχει σε μια συναυλία για το Μουσικό Σχολείο, με το Μουσικό Σχολείο, στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, πρέπει να το πούμε και αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι στο πρώτο μέρος θα ακούσετε μουσικά σύνολα του σχολείου μας. Στο δεύτερο μέρος θα εμφανιστεί ο κύριος Λέκας και θα πει τραγούδια, θα ακούσουμε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θοδωράκη, συνοδευμένα από χοροδιακό σύνολο του σχολείου μας, των μαθητών μας, και από ορχιστρικό για πρώτη φορά σύνολο με μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας. Στις 18 του μήνα συμμετέχουμε και σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος η Σύλλογη των Ποντίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την ανάμνηση της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη γενοκτονία του Πόντου, και εκεί είναι τιμή μας η πρόσκληση που μας έκαναν να συμμετέχουμε. Εννοείται φυσικά και με χαρά δεχτήκαμε να συμμετέχουμε, γιατί πρέπει όλοι να θυμόμαστε την ιστορική διαδρομή της χώρας μας. Πριν λίγες ημέρες, το σχολείο δέχτηκε και μια σημαντική δωρεά από κοινοφελές ίδρυμα, όπως σημειώνει η διευθύντρια κυρία Πλακωτή. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Τον Απρίλιο του 2019 δεχτήκαμε από ένα κοινοφελές ίδρυμα, από το κοινοφελές ίδρυμα του Γεωργίου και της Βικτωρία Καρέλια, μια δωρεά των 5.000 ευρώ για την αγορά 2 πιάνων για το σχολείο μας και 3 γκάιντων, γιατί εντάξει, είναι ένα κοινοφελές ίδρυμα που βοηθάει και φοιτητές, γενικότερα βοηθάει την εκπαίδευση, και ανταποκρίθηκαν στο ότι είμαστε ένα
σχετικά νέο σχολείο για να βοηθήσουν και αυτοί. Και έχουμε ήδη αγοράσει τα μουσικά όργανα, ήδη ας πούμε είναι κατευτυχισμένοι οι μαθητές μας και ελπίζουμε και σε επόμενες δωρεές. Νομίζω ότι πλέον σε όλη την Ελλάδα έχουν δει και έχουν ακούσει για το Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης πλέον.